Υπό την ηγεσία της Τουρκίας Invitex, άσκηση πρόσκλησης Dow Agdenis 2021, που σημαίνει Ανατολική Μεσόγειος, ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου στην ναυτική βάση Αξάς του τουρκικού ναυτικού. Η νοεμβριου στη ναυτικη βαση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου. Συμμετέχουν 35 πλοία επιφανείας και 5.000 προσωπικό από 10 χώρες, Ηνωμένε Πολιτείε, Πακιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Λιβύη, Μαρόκο, Κατάρ, Νότια Αφρική, Ουκρανία, καθώ και μόνιμε ναυτικέ δυνάμει του ΝΑΤΟ. Μετά την ανάπτυξη στη ναυτική βάση Αξάζ, οι συμμετέχοντε παρακολούθησαν την προκαταρκτική διάσκεψη για την άσκηση στο Αναντουλού, το προοριζόμενο ω μήνυ αεροπλανοφόρο πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο όμω ξέμεινε από μαχητικά αεροσκάφη μετά την αποπομπή τη Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Ο υποδιοικητής Θαλάιμαν τόνισε ότι η τουρκική ναυτική δύναμη θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης υπό την παρακολούθηση της Ομάδας Παρατήρησης της Ναυτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ. Το τουρκικό ναυτικό θεωρεί τη σειρά ασκήσεων Ντόου Αγντενή ω κρίσιμη σημασία όχι μόνο για την παρουσία του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή αλλά και για την ανάληψη ρόλων στο ΝΑΤΟ μέσω τη Τουρμαρφόρ, το τουρκικό ναυτικό, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τη γνώση και την εμπειρία που έχει αποκτήσει μέσω των διαδικασιών και των αρχών του ΝΑΤΟ στι εθνικέ διαδικασίε σχεδιασμού και, και εκτέλεση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του τουρκικού ναυτικού, το οποίο δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο, η Τουρμαρ Φόρ θα έχει FOC τον Ιανουάριο του 2022 και θα αναλάβει την αποστολή της δύναμης αντίδρασης του ΝΑΤΟ το 2023. Το αρχικό σχέδιο του τουρκικού ναυτικού ήταν να ανακηρύξει το μελλοντικό LHD Ανατολού ως το πλοίο διοίκησης και ελέγχου του Τουρμαρ 4, αλλά τελικά το μεγάλο αμφίβιο πλοίο Σαν Καγκτάρ κηρύχθηκε λόγω της καθυστέρησης της λειτουργίας του Ανατολού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.